Κύριε Κουτουλάκη. 40 χρόνια, επειδή είπατε ότι περιμένω, δεν έχω πρόβλημα, γιατί ενώ σχεδόν 40 χρόνια περίμενε μέχρι να τιμήσει ο ελληνικός λαός τον αγώνα μας. Και απολύτως επιγραμματικά να σας πω ότι άλλο ευρωεκλογές, άλλο εθνικές εκλογές. Το 2014 βάλαμε μια βάση πενταπλασιάσει και με το σημερινό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Τον Ιανουάριο ανέβηκαν του 2015 τα ποσοστά μας και στις εκλογές του 2015 η Ένωση Κεντρών μπήκε στη Βουλή. Σαφώς το δίπολο και πάλι σε πρώτο πλάνο. Ο δικοματισμός μεγαλούργησε με τη βοήθεια των δημοσκόπων και των μίντια. Εμείς κοιτάξαμε τον λαό και του είπαμε την αλήθεια, μιλήσαμε στον κόσμο, τολμήσαμε να αναφερθούμε στις ευθύνες για την κατ' εμάς κατάπτυση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο λαός προτίμησε να βάλει dealers κεραλιφών και ανθρώπους οι οποίοι φέρουν ευθύνη για την πρώτη διακυβέρνηση όταν θα εσκίζονται τα μνημόνια στην Ευρωβουλή. Άρα θέλει την Ένωση Κεντρών σίγουρα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Τα μηνύματά μας τα παίρνουμε, θα τα επεξεργαστούμε. Σαφώς και θα θέλαμε καλύτερα ποσοστά. Δεν έχουμε το αλάθητο του Πάπα. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, σαν είναι ακούραστος, και όλοι οι συνεργάτες του, θα κάτσουμε και πάλι στο τραπέζι και θα δούμε πώς θα βελτιώσουμε ό,τι μας άφησε έξω από τις ευρωεκλογές. Γιατί η Ένωση Κεντρών είναι μια δύναμη την οποία, όπως πολύ ορθά υπόθηκε, λαϊλάτισα με διάφορους τρόπους εντός κοινοβουλίου με την λογική της μετακινούμενης και μεταβατικής τοποθέτησης βουλευτών. Γιατί άλλα ψήφισε ο λαός τον κόσμο, την Ένωση Κεντρών, και αλλού πήγαν οι βουλευτές. Αυτό όμως την ώρα των εθνικών εκλογών εκεί θα τιμωρήσει. Σίγουρα μας θέλουν στη Βουλή και δει την Εθνική. Τον ίδιο αγώνα θα κάνουμε για αξίες και ιδανικά, για νοικοκύρημα του κράτους, για την βελτίωση της οικονομίας και προπάντων σταθερότητα. Μάλιστα, όσα δωράκια και αν έχει δώσει η κυβέρνηση και όσα θα δώσει και σήμερα, σταθερότητα δεν υπάρχει. Και ο κύριος Μητσοτάκης, όσα και αν υπόσχεται, προφανώς άφησε την καυτή πατάτα των Πρεσπών και όλα τα άλλα να τα χειριστεί ο κύριος Τσίπρας ώστε να εισπράξει την νίκη. Είναι πύριος όμως η νίκη, διότι ένας κεντρών είναι πολύ δυνατός χώρος, μεγάλη δεξαμενή, ανεξάντλητη, και θα ξαναβάλει το Βασίλη του Αλβέντη για την Ένωση Κεντρών στις εθνικές εκλογές, είτε γίνουν τώρα είτε αργότερα.